Γεια σας φίλες και φίλοι του στοιχήματος. Είναι η εκπομπή Alphabet εδώ στο Alpha Sports Web TV. Είμαι ο Αντρέας Χριστοδούλου και θα δούμε μερικές δικές μας προβλέψεις από το κομπόι του στοιχήματος για το Champions League και το Europa League για τους προκριματικούς καλύτερα της τρίτης φάσης και για τις δύο διοργανώσεις. Να κάνουμε αρχή με τα παιχνίδια του Champions League 2 Αυγούστου, καθώς έχουμε πολλούς και ενδιαφέρον αγώνες. Εμείς καταλήξαμε σε δύο. Πάμε στο πρώτο στις 9 η ώρα στη Δανία, στο Τέλεια Πάρκινγκ, σε έναν κατάμεστο γήπεδο, η οπαδή της Κοπεχάγης, η οποία αγωνίζεται με τη Βαρτά Σκοπίων. Αναμένεται να κάνουν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Η ομάδα της Κοπεχάγης, η ομάδα του Πιέρου Σωτηρού, ιτήθηκε μέσα στα Σκοπιά με 1-0 και αναμένεται να παλέψει για την ανατροπή αυτού του σκορ. Έτσι, εμείς θα πάμε με τον Ασό της ομάδας του Σολ Πάκεν σε αυτόν τον αγώνα. Ο Άσος λοιπόν σε απόδοση 1,60 με 1,70 είναι μια πάρα πολύ καλή απόδοση για τον συγκεκριμένο Άσο και εμείς θα τον επιλέξουμε, καθώς η ομάδα της Δανίας είναι πάρα πολύ καλύτερη και πάρα πολύ πιο παραγωγική και πιο, και πιο ποιοτική, και έτσι είπαμε να την επιλέξουμε στο σημείο του Άσου αυτός ο αγώνας μεταξύ της Κοπεχάγης με την Βαρτάρ Σκοπίου. Δεύτερος αγώνας επίσης την Τετάρτη το βράδυ στις 9:45 στην Νορβηγία, αυτή τη φορά στο Lerkendal Stadium, όπου η Rosenborg με τη Celtic θα αναμετρηθούν στον επαναληπτικό του 0-0 της Σκωτίας. Εμείς πάμε με το σημείο όπου πρέπει στην πρόκριση της Celtic καλύτερα, όπου δίνεται σε αποδόσεις του 1,60 με 1,70. Ένα πάρα πολύ καλό σημείο, δηλαδή εμείς θέλουμε τη Celtic να μην χάσει και να πετύχει κάποιον γκολ. Αν μείνει στο 0-0 και πάνε στην παράταση, επίσης συνεχίζουν να είναι τα ίδια τα στοιχεία όπου θέλουμε στον αγώνα μας. Η απόδοση του 1,60 με 1,70 είναι πάρα πολύ καλή απόδοση για την προκρίση της Celtic, καθώς όπως είδαμε είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα από την ομάδα των Νορβηγών. Στους Νορβηγούς τους είδαμε και στην προηγούμενη φάση με την Dundalk, όπου δύσκολα καταφέρει να προκριθούν στην παράταση μετά το 1-1 και στους δύο αγώνες. Έτσι εμείς πάμε με το σημείο όπου πρέπει να προκριθεί η Celtic σε απόδοση 1,60-1,70 σε αυτόν τον αγώνα. Αυτοί οι δύο αγώνες από το Champions League. Πάμε και στο Europa League την Πέμπτη το απόγευμα, στο Tractor Stadium της Λευκορωσίας, όπου αγωνίζεται η Δύναμο Μίνσκ με την ΑΕΚ Λάρνακας. 0-2 ο πρώτος αγώνας. Εμείς θα πάμε το σημείο να μην σκοράρει πάνω από 1,5 γκολ η Δύναμο Μίνσκ, δηλαδή η Δύναμο Μίνσκ under 1,5, στη απόδοση 1,50, χαμηλή απόδοση του 1,50. Όμως είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η ομάδα του, η Μαρόλη Διαγεθ, δεν μπορεί να δεχτεί 2 γκολ από τη συγκεκριμένη ομάδα. Αν θέλουμε να αυξήσουμε λίγο το ρίσκο μας, μπορούμε να πάμε και στο under μισό, άρα να μην σκοράρει καθόλου η ομάδα της Λευκορώσο, σε μια πάρα πολύ καλή απόδοση του 3,50. Έτσι, πάμε με το να μην σκοράρει πολλά γκολ η ομάδα της Δυναμό Μίνσκ. Έτσι θα έρθει η αναπόφευκτα και η πρόκριση για την ομάδα της Λάρνακας. Αυτά όσον αφορά και από τη Λευκορωσία. Τώρα στις 9.30 ώρα στο Cash Points Arena της Αυστρίας, η Άλταχ αναμετρέται με την Γκέντ στον επαναληπτικό του 1-1 του Βελγίου. Εδώ επίσης θα πάμε τον goal-goal, όπου επαληθεύθηκε και στον πρώτο αγώνα το συγκεκριμένο goal-goal. Σε απόδοση 1,85 με 1,90 είναι η συγκεκριμένη απόδοση του goal-goal. Άρα πιστεύω ότι οι Αυστριακοί, που διαθέτουν μια πάρα πολύ καλή επιθετική ομάδα, κατάφεραν να κερδίσουν την περασμένη εβδομάδα την Αυστρία Βιέννης με 3-0, να αποσπάσουν ισοπαλία μέσα στο Βέλγιο από την Γκέντ. Επίσης μπορούν να σκοράρουν μέσα στην έδρα τους με τους Βέλγους. Η Γκέντ, που είναι εκφύσεως επιθετική ομάδα, επίσης μπορεί να μας προσφέρει και το φαβόρι της αναμέτρησης, μπορεί να μας προσφέρει κάποιο γκολ. Άρα το γκολ σε απόδοση 1,85 είναι μια πάρα πολύ καλή απόδοση για το συγκεκριμένο σημείο. Τελευταίο μας σημείο, η ώρα 9 στο Ελμπασάν Αρένα της Αλβανίας, όπως και την περίεργο να μετρέτε με την Πλάτα Μπόλεσλαφ. Δύο ομάδες που σκοραρούν και ίδιο σε πάρα πολλά παιχνίδια τους. 1-2 πρώτος αγώνας για τους Τσέχους. Μεγάλο φαβορί για το συγκεκριμένο ζευγάρι, η Μπλάτα Μπόλεσλαβ, η τσέχικη ομάδα, όπου μπορεί να μας προσφέρει κάποιο γκολ. Όπως επίσης και οι Αλβανοί μέσα στην έδρα τους είναι πάρα πολύ δυνατοί και μπορούν να μας προσφέρουν επίσης και αυτοί γκολ. Άρα το γκολ σε απόδοση 1,95 είναι μια πάρα πολύ καλή απόδοση για το συγκεκριμένο σημείο. Έτσι πάμε λοιπόν σε 5 σημεία από τα κουπόνια της 3ης, 4ης και 5ης. 2 και 3 Αυγούστου καλύτερα είναι οι αγώνες μας 4η και 5η για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Κάνουμε μια επαλήθευση λοιπόν από το κουπόνι του Champions League στις 9 ώρα την 4η στη Δανία Κοπεχάγη Βαρτά Σκοπίων, άσος του 1,60. Στην Νορβηγία Rosenborg Celtic, πρόκριση για τη Celtic σε αποδοση 1,60 επίσης. Για το Europa League την 5η στις 6 ώρα Δυναμό Μίνσκ ΑΕΚ,
Under 1,5 γκολ η Δυναμό Μίνσκ σε απόδοση 1,50. Πάμε και στο Under μισό σε απόδοση 3,50. Στην Αυστρία λοιπόν σε 9,5 ώρα Άλταν και γκολ-γκολ σε απόδοση 1,85. Και στην Αλβανία Σκεντεμπρέου Πλάτα Μπόλεσλαβ επίσης γκολ-γκολ σε απόδοση 1,95. Αυτές είναι οι επιλογές μας λοιπόν από εδώ στην εκπομπή Alphabet και τον Alpha Sports Web TV. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στα στοιχηματικές σας προβλέψεις και θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.